Γεια σας, Τέκη Σύριους. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ξεπακετάρω κάτι που θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τις ανάγκες του Τέκη Σύριους και του Τέκη Σύριους Productions. Είναι μια κάμερα Panasonic G7, την οποία πήραμε από το UKDigital.com από την Αγγλία. Έχει και κάποια δωράκια μέσα από ό,τι ξέρω. Πάμε να τα ανοίξουμε. Θες να τα ανοίξω εγώ? Άνοιξε το σύριο, Αλέξη. Βλέπεις εδώ τι έπαθα? Για να προσπαθήσω να τα ανοίξω αυτό. Θα μου πεις εμένα πώς ανοίγει. Σίγουρα θα υπήρχε πιο εύκολος τρόπος, δεν παίζει να ήταν έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που πάντα θέλουμε. Να κάνουμε ένα μπαμ. Μόνο ένα. Αχ, και τα ωραία τα άλλα. Και τα κάτι μουσκάλες τεράστιες. Άστος. Δεν κάνουν όμως πατ-πατ. Ναι. DMC G7. Είναι το σετάκι με το φακό 1260. Το αφήνεις στην άκρη, το δούμε μετά. Τι είναι αυτό το τσαντί? Δώρο από το UKDigital.com, αξίας 50 ευρώ. Η τσάντα που βλέπετε εδώ πέρα, Nest. Θα τη δούμε λίγο, το κουτί δεν έχει κάτι άλλο, το πετάω. Να δούμε την τσαντούλα πρώτα, όχι. Α, αυτό ήταν καλό ρε. Αδιάβροχο, ενισχυμένο. Βλέπουμε εδώ διαχωριστικά, εξτρά τσαντάκι, αυτό πρέπει να είναι κάλυμα αδιάβροχο για έξω. Και εδώ θήκες και τα λοιπά. Τι είναι αυτά, θήκια? Πολύ ωραίο δωράκι, ευχαριστούμε. Και πάμε τώρα στο εργαλείο. Lumix G7 ή αλλιώς Panasonic Lumix DMC G7M. Το συγκεκριμένο μοντέλο. Όπως είπαμε, έχει το φακό 1260. Πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή λύση στο θέμα τόσο της φωτογραφίας όσο και του βίντεο, αφού γράφει βίντεο 4K στα 30fps στα 100Mbit. Ο φακός αυτός δεν υπάρχει στην Ελλάδα? Αυτό το σετάκι δεν υπάρχει από ό,τι ξέρω. Υπάρχει με 1442 και με 1440. Το 1260 δεν το έχω βρει στο Scrooge. Να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά για τη συσκευασία. Να κάνω μια τομή. Όχι. Όπως μας λέει αρχικά, έχει ήδη προεγκατεστημένο το firmware version 2, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε focus αφού έχουμε βγάλει τη φωτογραφία. Πατάμε στην οθόνη και κάνει focus εκεί που θέλουμε. Πολύ καλό feature. 4K είναι Micro Four Thirds η τεχνολογία. 1260 φακός με Power Optical Image Stabilization, σταθεροποιητή εικόνας. Το πήραμε κυρίως για βίντεο, γράφει πολύ καλό 4K. Στην ουσία πάμε να κάνουμε κόντρα στους Unboxholics τώρα. Οι Unboxholics, Αλέξη, έχουν την... Ρε άντε τώρα! Το πιο μεγάλο μοντέλο από αυτήν, αλλά έχει πολύ μικρές διαφορές στα χαρακτηριστικά. Η G7 μοιάζει πολύ με την GH4, ειδικά στο θέμα του βίντεο. Και είναι, φυσικά εννοείται, η G7 είναι πολύ πιο φθηνή, πιο οικονομική. Φακό 16MP, Full HD 1920x1080, 60fps, 4K όπως λέει πιο κάτω στα 100Mbit, 30fps, 8fps burst, να βάζει 8 εικόνες στο δευτερόλεπτο, δηλαδή φωτογραφίες. Έχει φυσικά WiFi, touchscreen κτλ. Είναι τούμπανη η καμερούλα η φωτογραφική. Έκανε 670 ευρώ από την Αγγλία. Αλλά αυτές τις μέρες παίζει μια προσφορά μείον 100 ευρώ για όσους την αγοράσουνε. Μείον 100 λίρες μάλλον. Οπότε θα μας βγει τώρα με την ισοτιμία γύρω στα 530 ευρώ. Σε Ελλάδα αυτή πόσο έχει? Ελλάδα δεν υπάρχει, υπάρχει σετάκι το πιο μικρό 1442 γύρω στα 600 ευρώ. Οπότε συμφέρει όπως και να έχει η συγκεκριμένη αγορά, ειδικά με το δωράκι της τσαντούλας είναι ό,τι πρέπει. Αυτή συγκρίνεται με αυτή που ήδη έχουμε. Είναι παρόμοια, mirrorless και δύο. Αυτή που γράφει. Η Sony Alpha 6000. Ναι. Απλά βλέπω ότι τη συγκρίνουν πολύ στο YouTube, οπότε θα κάνουμε και εμείς ένα συγκριτικό βιντεάκι με αυτές τις δύο. Είναι κορυφαίες επιλογές και οι δύο. Πάμε να τα ανοίξουμε. Γιατί οι διακριτήρες τους κάνουν μόνο κορυφαίες επιλογές. Και value for money πάτε. Πάμε να τα ανοίξουμε. Το χάλασες. Ναι, μου, τι έπαθε. Εγγύησεις, user guide, CD με τον οδηγό σε ηλεκτρονική μορφή. Βγάζει όπως βλέπουμε και 4K burst, φωτογραφίες σε ανάλυση 4K 30fps. Είναι δηλαδή σαν να βγάζουμε βίντεο, απλά τα αποθηκεύει σε φωτογραφίες. Πολύ καλό αυτό. Πες μου που θες να είμαι. Τι perfect τέτοιο. Μασχυμπολίστες δεν λες. Προστατευτικό φακού για τον ήλιο και για πεσήματα. Πάμε στο φακό. Τι σου πέσει, αρκετά βαρύς. Μεταλλική και πλαστική κατασκευή. Ο 1260 όπως είπαμε. Και για ευρυγόνιο και έχει ένα εύρος zoom μέχρι τα 60. Ικανοποιητικό, ε. Καλή επιλογή πιστεύω για όλες τις χρήσεις. Ο συγκεκριμένος είναι ανθεκτικός τόσο στο νερό όσο και στη σκόνη. Κάτι που δεν ισχύει για τον 1442, για το άλλο σετάκι και για το 1440. Έχει καπάκι πίσω προστατευτικό. Και τον μπροστινό εδώ πέρα, το βλέπουμε το φακό. Lumix Power Optic Image Stabilization. Έχουμε εδώ πέρα το zoom. Και αυτό το δαχτυλίδι για το focus. Αυτή η κάμερα
Εννοείται παίρνει πολλούς φακούς, μπορούμε να το βάλουμε ό,τι επιλογή θέλουμε. Μπορεί τόσο να Panasonic και από τη Sony ας πούμε μπορούμε να βάλουμε. Με ανταπτοράκι όλα μπορούν να μπουν. Κυρίως παίζουν Panasonic και Olympus φακοί για τη συγκεκριμένη κάμερα. Υπάρχουν πολλές επιλογές για φακό σε Micro Four Thirds. Λοιπόν, όπως εννοείται αφού το πήραμε από Αγγλία έχει αγγλικό βυσματάκι εδώ πέρα. Έχουμε την μπαταρία στα 1200 mAh, καλωδιάκι USB και εξωτερικός φορτιστής για να βάζουμε την μπαταρία εδώ πέρα αν χρειαστεί. Μαζί έχουμε εδώ ρολουράκι Lumix G και νομίζω ότι έχει μείνει μόνο η κάμερα. Τι βλέπω ρε. Μιχάλη, τώρα χαίρεσαι που έχει τέτοιο design αυτή. Γιατί? Έτσι επαγγελματικό, ρετρό. Ναι. Σαν τη Zenith είναι. Micro Four Thirds μοιάζει έτσι με DSLR κατασκευή. Είναι ελαφριά. Είναι πολύ ελαφριά. Εντάξει, άμα βάλουμε το φακό θα βαρύνει βέβαια, αλλά και πάλι δεν έχει μεγάλο βάρος. Βλέπουμε εδώ που θα μπει ο φακός. Έχουμε εδώ τα πιαστράκια για να μπει το λουρί και από τις δύο μεριές. Εδώ τα διάφορα modes για timelapse, για burst, για 4K φωτογραφία κτλ. Και εδώ το άλλο το mode chooser που έχει να βάλουμε το πρόγραμμα, να το βάλουμε στο manual, στο αυτόματο, για νυχτερινή σκηνή, για βίντεο κτλ. Κουμπάκι για έλεγχο διάφορων λειτουργιών, ροδέλα και κουμπάκι, on-off πλήκτρο, το rec button, ένα function button από τα πολλά που έχει το οποίο μπορούμε να το ρυθμίσουμε να κάνει όποια λειτουργία θέλουμε μέσα από το μενού και εδώ πέρα το shutter button για να βάζουμε φωτογραφίες, το οποίο και αυτό στρίβει όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Hot shoe υποδοχή στο πάνω μέρος, το viewfinder το οποίο έχει πολύ καλή ανάλυση και έχει τον αισθητήρα για να κλείνει η οθόνη αυτόματα όταν πλησιάζουμε το μάτι μας εδώ πέρα. Ακόμα ένα κουμπάκι function εδώ, το flash για να το ανοίξουμε. Το βλέπουμε. Ήσυχο, δεν πετάγεται από τη Sony. AF lock κουμπί. Ακόμα ένα function button. Το κουμπάκι για το media player. Να δούμε τι έχουμε γράψει. Display. Εδώ έχουμε διάφορα πλήκτρα χειρισμού για το ISO, για το white balance. Function button, το menu. Ακόμα ένα function button το οποίο χρησιμοποιείται και για τη διαγραφή και για το back στο menu. Το ηχιάκι του εδώ πέρα βλέπουμε πόσο μικρό είναι. Βλέπουμε ένα διακοπτάκι, πολύ μου αρέσει αυτό, για να αλλάξουμε το focus σε continuous, standard και manual. Ένα από τα ατού της φωτογραφικής, η οθόνη, η οποία βγαίνει όπως βλέπουμε, γυρνάει για να προστατεύεται κιόλας από γρασμιές και τα λοιπά και από χτυπήματα. Ανοίγει ολόκληρη και στρίβει για να μπορούμε να βάλουμε και selfie βίντεο ή φωτογραφία. Πολύ καλό αυτό, παίρνει όσες κλίσεις θέλουμε, πάνω κάτω, γυρνάει ανάποδα, μέσα έξω, τα πάντα. Ποιότητα κατασκευής, πώς τη βλέπεις? Είναι πολύ στιβαρή, ελαφριά, πλαστικό κυρίως, πολύ πολύ καλή κατασκευή. Γι' αυτό επειδή τη βλέπω λίγο πλαστικούρα. Είναι... Δεν πιστεύω να στείλει καμιά μούφα. Όχι, όχι, δεν είναι μούφα. Σίγουρα. Ναι, ναι. Γι' αυτό είναι και πιο ελαφριά, βολεύει στο κουβάλιμα. Είδαμε την οθονούλα λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Στο δεξί μέρος έχουμε ένα πορτάκι που λέει HDMI πάνω. Και έχει μέσα υποδοχή για remote, micro HDMI και μια υποδοχή AV out digital, η οποία είναι το καλωδιάκι που είχαμε δείξει προηγουμένως. Δεν είναι micro USB, είναι για να μεταφέρει εικόνα. Οπότε φορτίζει μόνο με το εξωτερικό σύστημα μπαταρίας που είδαμε προηγουμένως. Στο κάτω μέρος έχουμε την υποδοχή για την μπαταρία, την έχω βάλει ήδη, ανοίγει έτσι. Κουμπάκι για να βγει η μπαταρία. Και εδώ έχουμε την υποδοχή για τις κάρτες μνήμης SD, υποστηρίζει SD, SDHC και SDXC. UAH Class 3 για 4K βίντεο, έτσι, που χρειάζεται μεγαλύτερο bitrate. Το κλείνω. Πάμε στο πλάι. Πολύ ωραίο feature αυτό, βλέπουμε ότι έχει υποδοχή για να πάρει μικρόφωνο. Μικρόφωνο 3,5 χιλιοστών, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ήδη υπάρχον άμα έχουμε. Πυκνωτικό, οτιδήποτε έχουμε, όποιο μικροφωνάκι έχουμε. Μπορούμε να το βάλουμε εδώ για να παίξει κατευθείαν χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο. Επέλεξα τη συγκεκριμένη κάρτα για την Panasonic, την οποία χρησιμοποιώ και στη Sony A6000. Είναι για 4K βίντεο με 90 Mbps ανάγνωση και 80 εγγραφή. Πολύ καλή και οικονομική καρτούλα. 64 GB SDXC το πρότυπο. Βάλαμε την κάρτα, να βάλουμε λίγο και το φακό τώρα. Ευθυγραμμίζουμε το κόκκινο κουμπόνι. Να βάλω και αυτό εδώ πέρα. Και τώρα είναι έτοιμη. Λέμε να κάνουμε το πρώτο power on. Ορίστε. Την ανοίγω, Αλέξη. Και αφού ρυθμίσαμε και την ημερομηνία, είναι έτοιμη για χρήση η κάμερα. Έχει άπειρες επιλογές. Ανάλογα και με το mode που έχουμε επιλέξει πάνω στη ροδέλα.
Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Ούτως ή άλλως ήταν hands-on το βιντεάκι περισσότερο και όχι τόσο review. Το autofocus από ό,τι μπορώ να διαπιστώσω είναι αρκετά γρήγορο. Ίσως όχι τόσο όσο η Sony A6000, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ μπροστά είναι το μικροφωνάκι του, το στέρεο. Είπαμε μπορούμε να βάλουμε και μικρόφωνο δικό μας εξωτερικό άμα χρειαστεί. Θα βάλουμε κάποια samples να δείτε κι εσείς πάνω κάτω την ποιότητα της φωτογραφίας και των βίντεο που βγάζει. Και αν έχουμε χρόνο κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα συγκριτικό με τη Sony A6000, η οποία γράφει το συγκεκριμένο βίντεο. Θα αφήσουμε link στην περιγραφή του βίντεο όποιος θέλει να το πάρει από το ukdigital.com ή άμα θέλετε να το ψάξετε σε οποιοδήποτε άλλο site. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye! Το άναψες? Ναι. Μιτζο. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ένα τέτοιο θέλω. Προστατευμένα. Πολύ μου αρέσει. Κάνε zoom ρε, κάνε zoom. Που λέω, τα γράμματα. Τα έδειξες πριν. Ρε, πούστη.